Είχαμε μιλήσει σε μια προηγουμένη μας ομιλία, όχι στην τελευταία, αλλά στην προτελευταία, ότι ο Σατανάς στείνει τρεις παγίδες στον άνθρωπο. Και φροντίσαμε να πλουτίσουμε αυτές τις σκέψεις, ώστε να καταλαβαίνουμε λίγο πολύ όταν βρισκόμεθα έξω από την Εκκλησία ή μέσα στην Εκκλησία, αν κάνουμε καλά ή δεν κάνουμε καλά. Απόψε ήθελα περίπου στο ίδιο πλάνο να έλεγα μερικά άλλα πράγματα, να βλέπαμε κι εμείς ή τους άλλους ή τους εαυτούς μας πώς στεκόμαστε. Γενικότερα, οι κατηγορίες είναι τρεις των ανθρώπων. Έτσι άλλωστε τους λέγει και η Γραφή, ο Παύλος του Κορινθίου. Υπάρχει μια μεγάλη τάξη ανθρώπων, η οποία και τρώει και πίνει και αναπνέει και κινείται και ομιλεί και σκέπτεται κλπ. Αλλά η οποία μένει μακριά από την Εκκλησία. Δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει. Είναι οι λεγόμενοι άπιστοι. Δεν πιστεύουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά τα έφτιαξαν οι παπάδες. Είναι το ρεφρέν τους. Έχουν λόγους, έχουν συμφέροντα. Θρησκεία έγινε για να αποκοιμίζει τους λαούς, λένε οι άλλοι, και χίλιες δυο άλλες σκέψεις για να καλύψουν τη συνείδησή τους και να καλύψουν τη θέση τους. Βέβαια, τίποτα δεν τους απαλλάσσει, δεν τους γλιτώνει. Μέσα τους κάτι φωνάζει ότι κάτι υπάρχει, αλλά το έχουν σκεπάσει τόσο αυτό το κάτι που στα κατάβαθα της γης ακούγεται η συνείδηση ότι υπάρχει. Όμως, μέχρι την ως, παραμένουν έξω. Δικαιολογούν τον εαυτόν τους με διάφορες μάλιστα θεωρίες που υπάρχουν πολλές σήμερα, ότι δεν υπάρχει ψυχή, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, ότι Χριστός ήταν απλούν πρόσωπο ή ένα φανταστικό πρόσωπο, όπως λένε άλλοι, και ούτω καθεξής. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, δυστυχώς, και με τις καινούργιες θεωρίες τώρα τις σημερινές γίνονται περισσότεροι, σταθεροποιούνται περισσότεροι στην απιστία. Και το βλέπουμε μέσα στα παιδιά μας ακόμη, όταν προχωρήσουν λιγάκι για πανεπιστήμιο, μετά το γυμνάσιο φύγουν για λύκειο κλπ. Εάν δεν έχουν φόντα από την οικογένεια, εάν δεν έχουν ποτιστεί και διαφωτιστεί με νάματα σωστά κλπ., κινδυνεύουν. Και ξέρουμε πως οι γονείς σήμερα πλέον και οδύρονται, αν έχουν ακόμη μια δόση πίστεως μέσα και λίγο φιλότιμο χριστιανικό, πλέον και οδύρονται για τα αποτελέσματα των παιδιών τους. Διότι τα περισσότερα σήμερα που μαθαίνουν είναι περισσότερα κατά του Θεού και λιγότερα κατά του εαυτού των. Μεγάλη κατηγορία αυτή. Τώρα, ποιος ευθύνεται? Ευθύνονται και οι παράγοντες και απ' έξω, αλλά ευθύνονται κυρίως αυτοί ούτε οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ενδιαφέρεσαν ποτέ να εμβολιαστούν, ώστε να μην υποκύψουν στο μικρόβιο αυτό έξω που υπάρχει. Δηλαδή, όταν είναι μια επιδημία, σπέβδουν οι λαοί να εμβολιαστούν. Και αυτός ο γιατρός εμβολιασμένος δεν κινδυνεύει, ούτε φοβείται την ασθένεια. Δεν ενδιαφέρθημεν, εμείς που κλαίμε καινούργια θύματα απιστίας, δεν ενδιαφέρθημεν όσο έπρεπε όταν τα νιάτα ήσαν στα χέρια μας. Απλώς τα πηγαίναμε στην εκκλησία και μπαίναν και στο ιερό μέσα και κλέβαν και το αντίδωρο του παπά. Αλλά γενικότερα
Δεν τα είχαμε καταρτήσει όσο έπρεπε. Πιθανόν να μην είχαμε εμείς τις προϋποθέσεις. Αλλά και όταν τα ζήτησε η Εκκλησία να τα κατηχήσει, αυτό εθεωρήθηκε οπισθοδρομικό και δεν χρειαζόταν για σήμερα. Και μόλις εξήλθε λίγο πιο πέρα, χάθηκε κυριολεκτικώς και έρχεται και μας λέει σήμερα ότι αυτά είναι κουτά δικά σας, είστε της παλιάς σχολής, δεν ξέρετε, σας κοροϊδεύουν οι παπάδες, δεν υπάρχει τίποτα και λοιπά, ύλη είναι τα πάντα. Και θρυνούμε και οδηρόμεθα. Πρέπει όσο μπορούμε εμείς να προλαμβάνουμε μια κατάσταση. Γιατί έπειτα θα κλειστούμε να τη θεραπεύσουμε και δεν υπάρχουν φάρμακα για θεραπεία. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει. Εύχομαι βέβαια, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, καλό είναι λέει να μην αρρωστήσει κανείς. Αλλά επίσης καλό είναι αν αρρωστήσει να θεραπευτεί. Αλλά για την απιστία σήμερα φάρμακα δεν έχουν βγει. Γιατί βλέπετε συμβαδίζει μαζί με το εγώ και το εγώ δεν στραπατσάρεται δυναμικά από τον Θεό. Πρέπει να το θελήσει και ο ίδιος. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες και υπάρχει πολύ φως για τους θέλοντας. Όπως πολύ φως σκοτάδι πίσω για τους μη θέλοντας. Εκεί που ένα γεγονός είναι φως, ο άλλος το βλέπει εν το εγωισμό του σκοτάδι. Γι' αυτό και ακούμε ότι είναι σκοταδισμός ο χριστιανισμός. Είναι λοιπόν μια μεγάλη κατηγορία που έχει κατορθώσει ο Σατανάς να τους κρατάει μακριά από την εξέτη και λέγονται άπιστοι. Δηλαδή, όταν λέμε άπιστοι, άπιστοι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Σε κάτι πιστεύει αυτός, αλλά σε ένα Θεό άλλο δικό του. Όταν λέμε εμείς άπιστος, λέμε που δεν πιστεύει, που δεν παραδέχεται τον πραγματικό Θεό, που δεν παραδέχεται όν απέστειλε τον Χριστό, που δεν παραδέχεται την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό λέμε εμείς άπιστος. Αλλιώς αν θα το εξετάσουμε αν είναι πιστός ή άπιστος, πιστεύει, έχει φτιάξει ένα Θεό δικό του αυτός και πιστεύει σε αυτόν τον Θεό. Αλλά είναι μια μεγάλη κατηγορία που ζουν μακριά, δεν πιστεύουν στον πραγματικό Θεό και στον αυτός απέστειλε. Υπάρχουν και άνθρωποι όχι μεταξύ μας μόνον, υπάρχουν και έξω. Στις ζούγκλες και λοιπά υπάρχουν άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται κάποια κίνησης, κάποια προσπάθεια. Αρχίζει ενωμένης εκ της προσευχής. Εμείς δυστυχώς δεν προσευχόμεθα για τους ανθρώπους που δεν έχουν κατηχηθεί στα νάματα τα σωστά της πίστεως. Παρότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα. Επίσης δεν έχουμε θέσει τον εαυτό μας στην υπηρεσία. Μήπως ο Θεός θα ήθελε να μας χρησιμοποιήσει και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε αυτή την απιστία. Και θα είμαι θα ίσως πολύ ένοχοι και σε αγωνίες και σε άλλες θέσεις υπεύθυνες διδασκάλων, εντεταλμένων ανθρώπων των γραμμάτων οι οποίοι δεν φρόντισαν και δεν βοήθησαν σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια λέγουν ορισμένοι ότι εγώ δεν έχω τα φόντα, δεν έχω τον λόγο, δεν έχω τη γνώση. Υπάρχουν όμως βιβλία που έχουν γράψει άλλοι και θα μπορείς εσύ να βοηθήσεις στέλνοντας ένα βιβλίο, να διαφωτίζεις μια κατάσταση. Δεν το πιάνει στο χέρι του. Ναι, δεν το πιάνει αυτό στο χέρι. Το πιάσει η μάνα στο χέρι. Που δεν έχει μέχρι τώρα επιχειρήματα να του πει τίποτα γιατί κολλάει στο τοίχο. Να το διαβάσει αυτή. Το διαβάσει ο πατέρας. Να γίνει τέλος πάντων μια συζήτηση που ξέρεις τι θα γίνει αυτός ο σπόρος που θα πέσει από εκείνο το βιβλίο. Υπάρχουνε. Υπάρχουν κασέτες, γράφουνε, ομιλούν, αδιανοούμενοι άνθρωποι σήμερα και βοηθάνε τον άνθρωπο που έχει μια μικρή καλή θέληση ή τον καθιστούν αναπολόγητον. Διότι ο λόγος λέει εξερχόμενος εκ του σώματός μου μου επιστρέψει κενός. Θα φέρει η σωτηρία ή η κατάκριση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Και αν δεν φέρει σωτηρία διότι δεν θα θέλει ο ακούον, θα φέρει κατάκριση. Βγάζει το Θεό άσπρο πρόσωπο. Άκουσες Κύριε, σου έστειλα, αλλά δεν θέλησες, είσαι ένοχος. Είναι και αρνητικός και θετικός ο λόγος του Θεού. Εξαρτάται, ο Θεός όμως κάνει το έργο του. Εμείς δεν παίρνουμε καμιά θέση εν σχέση με τους απίστους και οι περισσότεροι είναι θα ακατάρτιστοι, δεν μπορούμε να τους πούμε δύο λόγια που πολλές φορές είναι και πρόσωπα προσφυλή δικά μας και ως και εκ του συναισθήματος θα θέλαμε κάτι να πούμε. Ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του μήπως έγινε κάποιος ή παραμένει άπιστος που θα μπορούσε
να γίνει πιστός ή να καταστεί αναπολόγητος. Ας το προσέξει. Το δεν μπορώ είναι αστείο. Το δεν θέλω είναι αλήθεια. Αυτό είναι. Πολλοί μακαρίζουν τους ανθρώπους που τους δίνεται ευκαιρία να ακούσουν. Οι άλλοι μακαρίζαν τους ανθρώπους που δώσει ευκαιρία να δούνε τον Χριστό από κοντά και θαύματα. Λες και σταμάτησε ο Χριστός να θαυματουργεί σήμερα. Λες και ο Χριστός έφυγε για το εξωτερικό και δεν υπάρχει μεταξύ μας. Λες και δεν ισχύει εκείνο που είπε Ιού εγώ με θυμόν πάθη σήμερα μέχρι την τελεία των αιώνων. Μαζί μας είναι ο Χριστός. Δεν θαυματουργεί η Εκκλησία. Δεν θαυματουργούν οι Άγιοι. Δεν θαυματουργούν τα λείψανα. Δεν θαυματουργούν οι εικόνες. Δεν φαίνεται. Διαγνώσεως ότι υπάρχει κάτι τι παραπάνω. Χρειάζεται πίστη για να δεις. Χρειάζεται πίστη για να ακούσεις. Δεν χρειάζεται πίστη, τα βλέπεις αυτά δια των άλλων αισθήσεων. Δεν σταμάτησε, όμως θα μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Έλεγα ένα βράδυ τι είπε μια κυρία που ομιλούσα στην επαρχία. Ήταν πίσω μου, ήταν γεμάτη η αίθουσα, είχαν έρθει και κόσμος πίσω. Και άκουσα και είπε ότι να είχαν φτερά αυτά. Άκουσα τη λέξη εγώ, αλλά δεν ήξερα ποιος το είπε. Όταν τελείωσα και κατέβηκα από την έδρα, γύρισα πίσω μου και είδα. Λέγω, ποιος το είπε, είπε αυτά τα λόγια καθ' ώρα ομιλούσα. Λέει, το ακούσατε. Λέω, το άκουσα. Εγώ λέει, μου λέει, τα είπα. Και τι είπατε, για ξαναπέστε, λέω καθαρά. Λέω, μια πολύ πλουσία κυρία. Λέει, ότι να είχαν φτερά και δεν έχουν, λέει, φτερά. Δεν έχουν, μου λέει. Τάζει με στην τσάντα σου, λέω, εσύ, γι' αυτό δεν έχουν φτερά. Μπορείς εσύ να σου βάλεις φτερά και να φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Άνοιξε την τσάντα σου να τα δεις τα φτερά. Και εμείς μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε όσα μπορούσε να βάλει αυτή, που μπορούσε να βάλει 2, 5, 10 εκατομμύρια. Να σηκώσει 100.000 κασέτες, 100.000 βιβλία και να στείλει στον κόσμο. Ένας δεν θα. Ένας δεν θα. Δεν σου λέω πολλούς, ένας. Μα και κανένας. Και πάλι θα γινόταν το θέλημα του Θεού. Νομίζουμε μας έχει αποκοιμήσει ο Σατανάς, μας έχει μουδιάσει ο Σατανάς και δεν κινούμεθα προς τα πουθενά. Εγώ θα τα βγάλω πέρα, εγώ θα τα κάνω. Ποιος θα τα κάνει? Θα ξαναέρθει ο Χριστός? Ο Χριστός ήρθε μια φορά και έχισε μέχρι τελευταία ρανίδα το αίμα του. Τώρα τα έχει αφήσει σε εμάς. Έχουμε υποχρέωση ο Σατανάς. Να βάλετε στην προσευχή σας να του λέτε κάθε πρωί τι μπορώ να κάνω σήμερα για τη δόξα σου. Τι μπορώ να κάνω σήμερα για το αίμα που έχει σχίσει για μας. Τι μπορώ να κάνω. Να μην με καλέσεις αύριο σε Κρίστη. Δεν θα μας κρίνει για τα πράγματα τα κακά που κάμαμε. Μόνον ο Χριστός. Και για ό,τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε. Και δεν το κάναμε. Τι λέγει ο αδελφό Θεός. Συγγνώμη. Ο Ιάκωβος τι λέγει στην επιστολή. Ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή. Αμαρτία αυτό εστί. Δεν πρέπει να εξομολογούμεθα όσοι εξομολογούμεθα μόνον τα έργα, τα άσχημα, τα κακά που κάναμε. Και τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Εν τη ολιγορία μας. Αν υπάρχει λοιπόν, θα είχε περιοριστεί, νομίζω, ίσως να είμαι και λανθασμένος, ο αριθμός των απίστων, εάν είχαν προληφθεί ορισμένα πράγματα από την οικογένεια και αν είχαν γίνει τα δέοντα εκ μέρους των εδεταλμένων. Δεν μπορώ εγώ να τα ξεφορτώσω όπως μου έλεγε ένας φίλος μου κομμουνιστής, ο οποίος εν τέλει αυτοκτόνησε. Έβγαλα εγώ και έδωσα μια δεκάρα εκεί. Άντε μου λέει από εκεί που δίνεις χρήματα. Γιατί λέω, τι κακό. Να πάει μου λέει στο Υπουργείο μου λέει. Εκεί πέρα που είναι συντονισμού κλπ. Να τους μαζέψουν λέει αυτούς. Καταλάβατε. Εκείνο που είπε ο Χριστός στους φτωχούς πάντοτε θα έχετε με θυμόν. Μη δεν τους θέλουμε να συναντήσουμε μπροστά για να μην να κοιμόμαστε ήσυχοι, να τα τρώμε ήσυχα. Είναι άγνοια αυτή. Ορισμένων. Και υπάρχει στο δεύτερο στέλος άνθρωποι που είναι εξ αγνίας έξω. Δεν είναι από την κακότητά τους. Είναι έτοιμοι να ακούσουν και να αλλάξουν ζωή. Και μάλιστα αν είναι δυνατόν να γίνεται διαφώτισης κατά μόνας. Έναν. Καλά είναι και αυτά. Τα πολλά. Τα μεγάλα.
Αλλά τα ερωτήματά σας, τις ενστάσεις σας, τις παίρνετε μαζί. Σε μια συζήτηση που θα γίνει κατηδίαν, σε κάποιο χρόνο που θα δοθεί, εκεί θα λυθούν πολλές απορίες. Διότι όλες αυτές οι απορίες που μένουν μέσα και τα διαφώτιστα μέρη είναι ζυζάνια που απομυζούν την ηκμάδα και δεν αφήνουν το φυτό να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει. Γι' αυτό έχουμε χριστιανούς οι οποίοι θρησκεύουν πολλά χρόνια, αλλά αποτελέσματα τίποτα. Σημειωτών. Το δεύτερο λοιπόν μέρος είναι η άγνοια. Την άγνοια επίσης φέρουμε εμείς ευθύνη, οι περισσότεροι. Διότι δεν ακινήθημε να διαφωτίσουμε την άγνοια, η εντεταλμένη. Μη ζητάμε να πάνε οι άνθρωποι στο γιατρό. Θα πάει ο γιατρός στον άνθρωπο. Μη ζητούμε να πάνε οι άνθρωποι να βρουν τον Χριστό. Θα πάνε οι Απόστολοι, οι εντεταλμένοι, να βρουν τους ανθρώπους. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Τους έστειλα να πάνε. Έλατε, είναι η απάντηση από όλους. Πού είναι να πάνε? Προσευχήθησες τίποτε να στείλει ο Θεός? Εξακοής η πίστη. Πώς θα κηρύξουνε, πώς θα ακούσουνε, λέγει, πώς θα πιστέψουν αν δεν ακούσουνε? Και πώς θα κηρύξουνε εάν δεν αποσταλούν? Ποιος θα κηρύξει? Κάποιος που θα αποσταλεί. Ζήτησα εγώ. Ζητώ επέκταση του φωτός. Ζητώ επέκταση της γραμμής τηλεφοριακής. Ζητώ επέκταση του ύδατος. Να μην αγοράζω από τα βιτία. Ζητώ τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Ζητώ γιατρό, ιατρία στην γειτονιά μου. Καλά κάνω και ζητώ όλα αυτά. Ζητώ όμως και από το Θεό να βγάλει εργάτα στον απελώνα του. Ή δεν είναι δικιά μας υποχρέωση αυτή? Δεν μας έχει πει, δεν γράφει το Ευαγγέλιο μέσα? Προσευχηθείτε εις τον Κύριον του αμπελώνου να δώσει εργάτα στο Ευαγγέλιο. Ποιος από εμάς προσευχήθηκε ποτέ για να βγάλει ο Θεός εργάτες στην Εκκλησία του? Προσευχόμεθα και κάθε μέρα λαμβάνω τηλεφωνήματα. Είναι ανάγκη προσεύχου για μια Κατίνα. Είναι ανάγκη προσεύχου για ένα Γιώργο. Είναι ανάγκη έναν τρόγενο διαλύεται. Είναι ανάγκη κλπ. Κανένας δεν μου είπε να προσευχηθώ να βγάλει ο Θεός εργάτες στο αμπελώνα του. Θα μου πείτε, είναι κακό το να προσευχηθούμε για ένα αντρόγενο, για έναν που έχει ανάγκη, για έναν που χειρουργείται? Καλό, κάλλιστο, δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά κανένας δεν μου είπε ποτέ να προσευχηθώ για να βγάλει εργάτας τον αμπελώνα του Χριστός. Ζητήσαμε? Δεν ζητήσαμε. Θα μας δώσει? Ετείτε και δοθήσετε. Ζητείτε και ευρίσκετε. Δεν ζητήσαμε. Δεν ενδιαφερόμεθα. Πόσον δεν ενδιαφέρεσαι άνθρωπε, θα έχεις τα επιχείρηση. Και τίθεται το ερώτημα. Πώς ενδιαφερόμεθα για όλα τα άλλα θέματα και προκαλούμε νόμους και κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο και κάνουμε και φτιάχνουμε, που έχουν σχέματα με σχέση με το εγώ μας και με το συμφέρον μας, με τη σάρκα μας και με την πρόσχερο ζωή μας εδώ. Πώς δεν ενδιαφερόμεθα και για εκείνη? Για να διαφωτιστεί λοιπόν ο εν αγνία ευρισκόμενος, χρειάζεται πάλι ο ίδιος τρόπος που είπα γρηγορότερα για τους εναπιστία ευρισκόμενους. Από εμάς. Πολλά θέματα είναι και καλυμμένα για πολλούς που διατελούν εν αγνία τον νόμο του Θεού, γιατί δεν διαβάζουν. Πολλά πράγματα διαβάζουν και όλα τα νέα τα γνωρίζουν και τις επιτεύξεις τις καινούργιες γνωρίζουν, παρακολουθούν όλες τις πλευρές, όμως θέματα κλασικά αιώνια που έχουν σχέση με τη σωτηρία της ψυχής δεν τα γνωρίζουν. Μαθεύονται αμέσως όλες οι τρικλοποδιές που μας βάζουν ο Σατανάς,
Βρίσκουμε δικαιολογίες να καλύπτουμε ορισμένα μας πάθη και να εμένουμε στα πάθη μας, αλλά δεν διαφωτίζεται το θέμα γενικότερα πώς έχει ο ηθικός νόμος και ποιοι πρέπει να είναι τα έναντι αυτού του ηθικού νόμου. Και σε αυτό το σημείο ευθυνόμεθα εμείς. Και ευθυνόμεθα δυσός, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, το να μην ήξερα να του πω έχει καλός, αλλά το να ξέρω όμως και να μην του λέγω, να μην το λέγω, αυτό είναι υποκρισία και μεγάλη ζημιά. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ορισμένα πράγματα που κάνουν του στενού του περιβάλλοντος άνθρωποι και από μια ψευτοευγένεια δήθεν, να μην τον προσβάλλω, να μην τον κακοκαρδίσω, να μην, δεν του λέμε την αλήθεια. Ξέρετε, θα δοθεί φρικτός λόγος. Πολλοί, όπως είπα και γρηγορότερα, μετρούν, απασχολούνται, γράφουν ίσως ή κακοκάμαν. Αχ, εκεί το λόγο γέρεται να το πω κλπ. Και καλό είναι αυτό. Αλλά αυτά τα αντιπαρέρχονται και του στείλει τη συνείδησή του σε ένα σημείο, αλλά βρίσκουν κάποια απάντηση και δίδουν και αντιπαρέρχονται τη φωνή τη συνείδησης. Να διαβάσετε, εάν θέλετε, σημειώστε το αυτό το πράγμα, στον προφήτη Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 16 εκατοτέρω. Ξέρετε τι λέγει εκεί? Όταν εγώ λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εν διανομία αυτού, αποθάνει θα κολλαστεί δηλαδή, πεθάνει όλοι θα πεθάνουμε και δίκαιοι και άδικοι, θα κολλαστεί διότι ενεργεί παρανομία, θέλει αποθάνει εν διαμαρτία αυτού. Όμως, σι δε νουθετήσεις τον άνομον, εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Αυτός αμαρτάνει. Είτε εν γνώση, είτε εν αγνία. Τι δεν του το λες ότι αυτό δεν είναι σωστό και ότι τα πράγματα έχουν έτσι. Αυτός θέλει αποθάνει εν διαμαρτία αυτού. Εσύ θα μου την πληρώσεις όμως. Θέλω ζητήσει εκ της χειρός σου το αίμα αυτού. Καταλαβαίνετε πόσο είμαι θα συνυπεύθυνη σε πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ένα λόγο, όχι ως δικτάκτορες, όχι ως εισαγγελείς, αλλά οικετευτικός, με παρακάλια, με δάκρυα ή δυνατόν, με παράκληση, αδελφέ μου, κόρη μου, γιέ μου, άντρα μου, αδελφέ μου, πάτερ μου. Αυτό και αυτό είναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου το υπενθυμίσω. Από και κάτω είναι δικό σου θέμα. Δεν σου το επιβάλλω. Όμως βλέπω αυτό που κάνεις, αυτό που είπες, έτσι που συμπεριφέρεσαι, έτσι που ζεις, δεν είναι σωστό. Ο εγωισμός δεν αφήνει πολλές φορές να μας πούνε ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για την ώρα, όμως θα το φροντίσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τους αφήνει ο εγωισμός. Το βλέπουν ότι είναι αλήθεια αυτό που του λες. Ο εγωισμός όμως δεν θα αφήνει, τους αφήνει να πούνε ναι, ούτε να το σταματήσουν αμέσως. Όμως, αυτό μπορεί να καρποφορήσει στο δέοντα καιρό. Έχω συναντήσει ανθρώπους από χρόνια και τους έχω βρει άρδιν διαφόρους. Τους άφησα θηρία και τους βρήκα πρόβατα. Εν αγρία μου εγύρισαν οι άνθρωποι αυτοί. Άκουσα. Του οφείλω πολλά, κύριε Παναγόπουλο. Πού συναντηθήκαν? Προ 15 ετών στον Άγιο Ανδρέα κάτω Πατησίων. Εκεί σας άκουσα. Ήρθαμε και σε ρίξ. Σας αντιλόγησα από το ακροατήριο. Όμως βρήκα ότι είναι αλήθεια τα λόγια σας. Και να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο που εσύ δεν εργάσεις καθόλου, έσπηρες τότε και το άφησες. Ούτε ξαναπήγα εγώ εκεί πέρα και τον συνήθισα στο ταχυδρομείο της Ομονίας. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Είναι σπόρος. Και έχει δύναμη τεραστία. Ακούμε καμιά φορά, σε επαρχίες γίνεται αυτό, κάτι βράχα
να κόβονται και να πέφτουν και να έρχονται κάτι. Και πάμε να βρούμε την αιτία πώς αυτό το βράχο έκοψε από εκεί και κατέβει κάτω. Βρίσκουμε τι λέτε, ότι κάποια αγριλιά είχε ή ένα άλλο δέντρο είχε φυτρώσει και διότι μεγάλωνε αυτό, οι ρίζες του κλπ, το διάβρωσαν και το απέσπασαν και έπεσε κάτω. Και ποιος πήγε εκεί πάνω και φύτεσε αυτή την αγριλιά, παράδειγμα, αυτό το δέντρο, ποιος το φύτεσε? Δεν πήγε κανένα το φυτέψει. Κάποιος κόσυφας είχε φάει κάτι ελιές κάτω, στον κάμπο, και πέταξε κάποια τσίχλα και πήγε εκεί επάνω και αποπάτησε το κουκούτσι. Και το κουκούτσι έφυγε και πήγε σε μια σχισματίδα εκεί, από τις βροχές. Και να σου η σκόνη που σηκώνεται πήγε εκεί και από τη βροχή δημιούργησε προϋποθέσεις ώστε αυτό να ανοίξει και να φυτρώσει. Και πηγαίνοντας μέσα και μεγαλώνοντας αυτό το κουκούτσι, ρίχνει το βράχο και τον φτάνει στο γυαλό. Αν ένα κουκούτσι, ένα ξερό πράγμα, ένα αδύνατο πράγμα, ένα σπόρος έχει αυτή τη δύναμη και αυτά τα αποτελέσματα, ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια, όταν του άλλου του λες την αλήθεια, όχι σαν καρφί, γιατί αυτή είναι καρφί η αλήθεια, δεν χρειάζεται άλλο καρφί παρά έξω, είναι σαν να τον νήσεις, να του δίνεις μια κονταριά. Και αν του πεις σε δεύτερη, πάλι τον νήσεις. Τρίτη, τέταρτη αλήθεια, όμορφα λόγια, λογικά λόγια, του Χριστού λόγια κλπ. Τι θα γίνει? Θα γίνει εκείνο που έγινε στην πρώτη εκκλησία. Κατενήγησαν την καρδία και είπαν αυτοί που άκουγαν τον Πέτρο να ομιλεί. Τι πείσουμε, άνδρες αδελφοί? Νήσω, κατά νήσω. Παθαίνει αιμορραγία πνευματική και παρατηρείται ο άνθρωπος. Τι, πώς θα γίνει? Δεν αφήνει, λέγω, ο εγωισμός να το ομολογήσουμε και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε ναι. Αυτό είναι, μπράβο, είστε δάσκαλος, σε ευχαριστώ κλπ. Πέστε το καλό σου λόγο. Πες την αλήθεια που πρέπει να πεις στην περίπτωση να διευκολύνεις και άφησε το. Ο Θεός έχει τον τρόπο του να το τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Αλλά νομίζουμε ότι είμαστε οι ανεύθυνοι. Θα σας πω και την άλλη πλευρά του πράγματος. Με αλάτι ερτημένα, ώστε να είναι νόστιμα. Όχι εγωισμοί, όχι εικονάκων. Νομίζω. Αν εσείς το βλέπετε, και άφησε. Έχει δύναμη αυτού. Εάν σύ νουθετήσεις τον άνομο, αυτός δεν επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου. Το γράψει τα παπούτσα του που λέμε, ό,τι του λες. Αυτός θέλει αποθάνει η διαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί. Σύ δε ηλευθέρωσε στην ψυχή σου. Δεύτερη φορά. Πρώτα εκ το χειρό σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Τώρα λέεις, επιμένει. Τώρα δε ηλευθέρωσε στην ψυχή σου. Ώστε στην αμαρτία του άλλου είμαι συνυπεύθυνος. Και θα δώσω λόγο για πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ ποτέ. Δεν είμαι κάτι που δεν έχω καμιά σχέση εδώ μέσα. Ό,τι κι αν δείτε γύρω σας, πάνω σας, κάτω σας, θα δείτε ότι έχει έναν προορισμό. Αυτό στέκεται εδώ για να μιλάμε. Αυτό στέκεται εδώ για να κουμπάμε. Εκείνο είναι εκεί για να μας φωτίζει. Τώρα να μας προλαμβάνει από τον αέρα και να μας κλείνει και τον αέρα και να μας φωτίζει. Καρέκλες για να καθίμεθα, τα δάπεδα κλπ, το νερό να πίνουμε, τα πάντα, τα σπίρτα να ανάβουμε, αυτό για να πιάνουμε τα αυτά, το ρολόι για να βλέπουμε, το ποτήρι να μεταφέρουμε, το πιατέλο να σκεπάζουμε, το χαρτί να γράφουμε, ο κοντιλοφόρος, τα πάντα. Όλα έχουν ένα προορισμό. Μόνο ο άνθρωπος δεν έχει προορισμό. Μα δεν τρεπόμαστε. Εμείς είμαι θα αμελητέ από σώ, εμείς είμαι θα τίποτα. Εμείς τίποτα δεν έχουμε προορισμό εμείς εδώ πέρα, μόνο για να τρώμε. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Δεν είναι αυτός.
όταν θα γυρίσουμε από θερισμόν, όπως βλέπει ο ψαλμωδός, πρέπει να κρατάμε το χέρι μας κάτι. Έχερον λέγει ή τα δράγματα φέροντες. Χερόβολα. Από θερισμό θα γυρίσουμε. Πρέπει κάτι να κρατάμε στα χέρια μας που θα πάμε. Να πάμε μάδια τα χέρια. Ο γονιός θα κρατάει τα παιδιά. Ο αδερφός θα κρατήσει κάποιον άλλον. Ο διδάσκαλος θα κρατήσει τους μαθητάς. Ο ιερεύς θα κρατήσει τους χριστιανούς. Θα κρατάς κάτι στο χέρι σου. Τα που μεταφέρονται πέρα του τάφου είναι οι ψυχές μόνο. Σοφός εστίν λέγει ο Σολομών, ο σώζον ψυχάς. Όλοι οι άλλοι είναι άμυαλοι, είναι άφρονες. Ας φτιάνουν διαμερίσματα, ας φτιάνουν ουρανοξύστες, ας πηγαίνουν στο φεγγάρι. Είναι άμυαλοι, είναι άφρονες. Σωστός είναι σοφός, ο σώζον ψυχάς. Είναι τα μόνα που μπορούν να περάσουν και πέρα του τάφου. Μην ακούτε που κατάφερα τα σου να τα κάνω μου. Αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Τα δικά σου έγιναν δικά μου. Δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε δικά σου. Ούτε σου, ούτε μου. Του. Αυτού είναι. Εμείς είμαστε διαχειριστές εδώ. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Πολλά πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε να διαφωτίσουμε την άγνοια του άλλου. Προ 15 ετών περίπου είχα γράψει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί ακόμη, «Θανάσιμον αμάρτημα, η αποφυγή της εκνογωνίας». «Θανάσιμον αμάρτημα, η αποφυγή της εκνογωνίας». Και ένα βράδυ που μιλούσα, Πέμπτη, στο τέλος είπα ότι απόψε με τη βοήθεια του Θεού κυκλοφόρησε ένα βιβλίο έτσι και έτσι. Ήσανε τα τραμ τότε ακόμη στα Αθήνα. Μέσα στο ακροατήριο, πολλοί κόσμος ήτανε, ήταν και ένας αρχιφύλαξ με τη μνηστή του. Και όταν άκουσαν ότι κυκλοφόρησε τέτοιο βιβλίο, αμέσως πήγε ο νους τους την σύζυγον του διευθυντού της αστυνομίας, φίλος, η οποία επρόκειτο, ή το έγκυος, και επρόκειτο να πάει να σκοτώσει το παιδί την άλλη μέρα. Εγώ μιλώ με 8 με 9. Αυτοί πήρανε βιβλίο. Γνωρίζει ότι η κυρία του διευθυντού έχει κλείσει ραντεβού αύριο για να πάει να πετάξει το παιδί. Πώς να φτάσει αυτό το βιβλίο στα χέρια του το βράδυ? Πώς να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα σε τέτοια ώρα? Αλλά ο χριστιανός είναι πάντοτε εφευρετικός και όταν θέλει τον βοηθάει ο Χριστός. Το πήραν το βιβλίο. Και τι έμειχαν έφτιαξαν. Πήγανε με το τραμ, κατεβήκανε και χτυπήσαν το θηροτηλέφωνο κάτω. Αυτοί θέλανε να φτάσει το βιβλίο στα χέρια του. Διαφώτιση της αγνίας. Σε αυτό θέλω να σας πω. Ακούστηκε από πάνω φωνή. Μπρος. Ποιος? Εμείς είμαστε. Καλησπέρα σας. Περνάμε απ' έξω και νομίσαμε ότι μπορούμε να σας πούμε μια καλησπέρα. Παρουσιάστηκε η κυρία στο θηροτηλέφωνο. Να σας πούμε μια καλησπέρα από το θηροτηλέφωνο. Θα ήταν ντροπή μας να περάσουμε και να σας πούμε μια καλησπέρα. Ελάτε πάνω, ελάτε πάνω μια στιγμή. Ελάτε. Όχι, η ώρα δεν είναι κατάλληλη, δεν ανεβαίνουμε πάνω. Ελάτε, ελάτε. Τρατ, πατάει από πάνω και ακούνε την πόρτα να ανοίγει. Ανεβαίνουν πάνω. Αυτό θέλω, να ανεβούν πάνω. Γιατί είπανε, Θεέ μου, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την περίπτωση? Πώς μπορούμε να διαφωτίσουμε? Και έρχεται ως απομηχανής Θεός που λέμε το βιβλίο το βράδυ εκείνο. Εξεμεταλλεύτησαν τη στιγμή. Δεν άφησαν για αύριο και για την άλλη. Ο χριστιανός θυσιάζεται και τη νύχτα του και το πορτοφόλι του, κόπους του και την υγεία του. Αν καταλαβαίνει περί τίνους πρόκειται και το τι πάει να πει αιώνιο ζωή και τι πάει να πει μια ψυχή. Ανεβήκανε πάνω, η πόρτα ανοιχτή, τους υπεδέχτη η κυρία. Αυτός κρατούσε το βιβλίο και μια εφημερίδα. Και ακούμπησε από κάτω από την εφημερίδα, απάνω στο κομωδίνο, στο χολ, το βιβλίο και τη εφημερίδα εκεί.
Δεν καθήμεθα και λοιπά. Καθίσαμε, ας σας δώσουμε ένα στο χέρι, ένα φρουίγλασε, ξέρω εγώ τι. Πάγανε 2, 3, 4, 5 λεπτά. Καλήθα, μας συγχωρείτε, και δεν θέλαν. Φεύγουν. Όταν έφυγαν ήδη και είχαν κατέβει κάτω και ίσως να έχουν πάρει κιόλας, κοίταξε τα παιδιά, ξεχάσα την εφημερίδα. Λέει, κυρία. Καλά, λέει, βάλ την και στην άκρη, να τη ζητήσουν. Πάρα την βάλει στην άκρη, από κάτω βγήκε το φιδάκι. Το είχε σκεπάσει. Από κάτω βιβλίο. Το είδε το βιβλίο, όπως τα διηγείται εκ των υστέρων τώρα αυτή, και τραβήχτηκε πίσω όταν είδε θανάσιμο αμάρτημα υποφυγή της εκνονής. Δεν μπορούσε να καταλάβει την πλεκτάνη, δηλαδή, αντιπούμε πλεκτάνη, δηλαδή το κόλπο που θα, δεν ξέρω, την τέχνη, τη μέθοδο. Δεν μπορούσε να την καταλάβει ακόμη ότι από σκοπού έγινε και το άφησαν εκεί. Αυτοί ξέρουν τα παιδιά θρησκεύουν, ε? Ξέρουν ότι πηγαίνουν στο κήρυγμα. Ναι, έτσι είναι. Αλλά τι έκανε και περιέργεια ο τίτλος. Και ήταν ένα θέμα που την απασχολούσε, διότι το πρωί είχε κλείσει ραντεβού να πάει να πετάξει το παιδί. Δεν το πιέσε στα χέρια. Ξανάβαλε την εφημερίδα πάνω. Πήγε να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ξαναγύρισε. Το ξεσκέπασε, ξανατοκοίταξε. Το πήρε στο χέρι, πάει μέσα. Δεν το άνοιγε. Κάτσε πολλή ώρα στο κρεβάτι και δεν το άνοιγε. Σύζυγος κοιμόταν σε δικό του κρεβάτι. Πολλή ώρα. Ξεφυλάει ένα φίλο από το πίσω μέρος. Δεν ξέρω τι είδε εκεί. Δεν θα σας πω λόγο. Από εδώ, από εκεί. 2,5 ώρες επέρασε άϊπνος με το βιβλίο στο χέρι και χωρίς να θέλει να το αρχίσει να το διαβάσει συστηματικά. Έπειτα από 2,5 ώρες εκάμπτει. Η ώρα ήταν περίπου 1,5 με 2 πλέον. Το διάβασε όλο. Μέχρι το πρωί. Ξημέρωσε το πρωί και τα μάτια της από τα κλάματα ήσαν πεταγμένα έξω, κατακόκκινα. Όμως δεν πήγε να το σκοτώσει το παιδί. Είναι 16 χρονών παλικάρι, το λένε Γιώργο. Ας λεβέτης. Και το γλίτωσε αυτό το παιδί, η πρόνοια βέβαια του Θεού, αλλά και η ετοιμότης και η θυσία και η αγάπη ενός ανθρώπου. Τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς? Τι δεν μπορούσαμε να προλάβουμε και να διαφωτίσουμε? Εγώ σου το λέγω και σε βάνω αντιμέτωπον του Χριστού. Ό,τι σε φωτίσκαν. Μπήκαμε ποτέ εμείς τα σοβαρά στη μέση και διαφωτίσαμε, είτε με λόγο είτε με έργο, καταστάσεις. Γι' αυτό μένουμε στην άγνοια. Και έρχεται η άλλη και σου λέγει, ναι, έχω κάνει 16 εκτρώσεις εγώ. Αλλά η άλλη που έχει κάνει 22, κύριε Παναγόπουλε. Καταλαβαίνετε? Είναι αυτά λόγια περνάνε. Και εγώ ξέρω έναν έτσι και εγώ ξέρω έναν αλλιώς. Έχεις υποχρέωση αυτό να τον διαφωτίσεις. Και αν ξέρεις έτσι και αλλιώς δεν σε σώζει. Διότι είναι ταύτα έδιποι είσαι, κακή να μία αφιένα. Ξέρω εγώ έναν παπά που κάνει αυτό και έναν που είναι στην εκκλησία και είναι στην επιτροπή και κόπτε και έχει κάνει αυτό και έχει χωρίσει το αντρόγενο. Εσύ θα κάνεις και το καλό και το αντρόγενο δεν θα το χωρίσεις. Εσύ θα νηστεύεις και δεν θα κλέβεις. Εσύ θα εκκλησιάζεσαι και δεν θα κάνεις τη ζημιά προς τον άλλον. Θα τα κάνεις και τα δύο. Έχουμε υποχρέωση να διαφωτίσουμε. Ο κόσμος είναι αδιαφώτης τόσο περισσότερο. Δεν ήξερα, λέει, ότι υπάρχει νηστεία. Ούτε μου το είπαν, λέει, ποτέ. Και έχουν δίκιο ορισμένοι, δεν έχουν ακούσει. Και τον βλέπεις τώρα. Υπάρχει, δε, σε αυτή τη σκέψη επάνω που σας είπα, εμείς θα πάμε, υπάρχει η παραβολή στο 20ο κεφάλαιο του Ματθαίου των εργατών του αμπελώνου. Ανοίξτε το και διαβάστε το. Επήγε, λέει, ένας άμα το πρωί στο καφενείο που θα λέγα, στην αγορά, και βρήκε μερικούς που ή καθόσατε εκεί πέρα. Λέει, τι κάθεστε? Ερχόσαστε να εργαστείτε στο αμπελώνα μου? Λέει, ερχόμαστε. Και συμφωνήσαν ένα δινάριο μεροκάμα. Ορίστε, πήγαινε. Πήγε το αφεντικό κιτσούρι. Πάει, λέει, την τρίτη ώρα σε 9. Και βρίσκει άλλους που καθόσατε εκεί αργή. Λέει, τι κάνετε εδώ? Δεν δουλεύετε? Ουδείς εμείς το σένιμάς. Πηγαίνετε να εργαστείτε στο αμπέλι και ό,τι είναι καλά θα σας δώσω. Α, πάμε. Σκωθήκα και πήγα. Πάει την έκτη ώρα, 12 το μεσημέρι. Βρίσκει άλλους αργούς.
Τι κάνετε εδώ? Ουδείς, λέει, εμείς στο σινεμά. Πηγαίνετε στον Αμπελό να εργαστείτε. Και ό,τι είναι καλά σας δώσω. Στις 3 το απόγευμα, 9 ώρα, το ίδιο. Τι κάνετε εδώ? Ουδείς, εμείς στο σινεμά. Αυτός πήγε και τους ξεσήκωσε όλους. Και τους έστειλαν να εργαστούν στα παιδιά. Δεν πήγαν αυτοί να βρουν δουλειά. Ο άνθρωπος δεν πάει στον Χριστό. Δεν τον θέλει τον Χριστό ο άνθρωπος. Γιατί του λέει πολλά μη και πολλά ου. Θα πάει ο Χριστός στον άνθρωπο. Αλλά πώς ο Χριστός θα πάει στον άνθρωπο? Αν οι άνθρωποι δεν τεθούν στην υπηρεσία του Χριστού να αποσταλώσουν. Πώς θα κηρύξουν, λέει, αν δεν αποσταλώσουν? Εμείς λοιπόν εθέσαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του άλλου διαμέσου του Ιησού. Κάνουμε τίποτα εμείς? Βλέπετε πολλούς και μας λένε, γιατί, λέει, η βιβλική εταιρεία φέρει την, έχει την Παλαιάν Διαθήκη 150 δραχμές και η ζωή την έχει 500 δραχμές, 600 δραχμές. Ναι, η βιβλική εταιρεία, όσοι προσφέρουν δωρές, εσύ πότε προσφέρεις μια δεκάρα για να εκδοθεί ένα βιβλίο φτηνότερο και να δοθεί που το νομίζεις ότι είναι ψυχοσωτήριο? Εάν ήταν δυνατόν να ελέγξουμε τα έσοδα των βιβλικών εταιριών, προπολογισμοί ολόκληροι είναι. Θεωρεί απαραίτητο από τα υπαρχοντά του να στείλει στη βιβλική εταιρεία που εκδίδει τα γραφά. Και έτσι και 150 δραχμές τα έχουν, ακριβά τα έχουν. Δεν τα έχουν με χρήματα τα οποία έβαλαν από τη τσέπη τους, είναι δωρεές από τον κόσμο. Από τον προτεσταντικό κόσμο. Από τον κόσμο που δεν γνωρίζει ακόμη. Και βγάνει γραφές. Εμείς δώσαμε δεκάρα ποτέ? Η θέρμη μας δεν δίδουμε. Αν έχουμε κάνα φράγκο που δεν περνάει, το ρίχνουμε στην εκκλησία. Έχετε ψηλά να πάμε στην εκκλησία? Δεν τα περνάει τα χοντρά η εκκλησία. Έχετε ψηλά να ανάψουμε κερί? Δεν τα περνάει με χοντρά, δεν μπορεί να ανάψει κερί. Ή δεν τα λέμε αυτά? Ή είναι δικά μας ορθόδοξα αυτά? Ή λέω ψέματα, είμαι εκτός τόπου και χρόνου? Τι είναι η αλήθεια? Πώς θα διαφωτιστεί λοιπόν ο άλλος? Σήμερα που υπάρχουν οι κασέτες, να έρθει, κύριε Παναγόπουλε, δεν μπορώ να έρθω, θα σου στείλω τον εαυτό μου. Μην τρως ένα γλυκό, χρυσέ μου, και πάρε μια κασέτα και στείλτε στο χωριό. Από εκεί που προέρχεσαι, που ξέρεις ότι υπάρχει τόσα άγνοια. Και οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να ακούσουν. Γιατί αν μιλάμε εδώ σε χίλιους ανθρώπους, οι 950 δεν ακούνε τίποτα. Έχουν συνηθίσει. Εκεί οι 950 θα ακούσουν. Όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Μιλάς σε 100, οι 99 σε ακούν. Ένας μπορεί να μην σε ακούει. Σου λέγω και 100 σε ακούν. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Και θα μας στερήσει ο Θεός. Θυμόσαστε τον Παύλο, σίκολο. Θα φύγουμε, θα πάμε στα Έθνη. Πόσο δεν τα θέλουμε. Και την εκκλησία αν τη χάσουμε, και του μιλητάς του χάσουμε και τους πάντας. Και δεν ενδιαφερόμεθα που μπορούσαμε να κάνουμε τόσα εργασία έφτιαξε. Ένα, να γράψει ένα περιοδικό, να πηγαίνει το περιοδικό. Αυτοχήνεις και αυτό. Τόσα περιτά έξοδα κάνουμε καθημερινώς. Κανένας δεν φτωχαίνει. Γι' αυτό μένει σε άγνοια. Ποιος έστειλε από εμάς, σας κόστο χέρι επάνω, χρήματα στην εξωτερική Ιεραποστολή? Έστειλε ένας, έστειλαν δυο. Ποιος έστειλε? Θα κάνουμε δώρα, θα πάρουμε δώρα τώρα. Έστειλε ένας ένα πεντακοσάρικο, ένα χιλιάρικο το χρόνο στην εξωτερική Ιεραποστολή, που είναι κόσμος κάτω εκεί και μορφώνουν τους ανθρώπους χριστιανικά, αυτούς που δεν τρώει ο ένας τον άλλον. Βγάλαμε από τη μέση όσοι κατηχούμενοι προέλθε. Δεν έχουμε, λέει, κατηχουμένους. Δεν έχουν κατηχουμένους εκεί. Ούτε καν προσευχόμεθα. Εκτός ορισμένων που προσεύχονται σε οπειρός μέσα. Δεν ζητάνε όμως απ' έξω του λαού το αμήν, το ναι. Και υπέρ τη διαφωτίσεως αυτού. Ή να και αυτούς κατηχήσει ο Κύριος και ευλογήσει και βαφτίσει κλπ. Ποιος έκαμε? Γι' αυτό είναι ένα αγνία ο λαός. Και εφόσον τον βοηθάμε για χίλια δυο άλλα πράγματα προς την καταστροφή, στα θέματα αυτά τα βασικά δεν τον βοηθάμε.
Δεν ξέρω, σας λέγω και πάλι ίσως να είμαι εκτός πραγματικότητος. Αλλά από ατομικό πειραματισμό σας ομιλώ. Είμαι θα υπεύθυνοι. Πολύ κόσμο μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να στείλεις με την υπογραφή σου. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις την ατζέντα σου. Ανώνυμο στείλ το. Ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί. Δεν θα το ανοίξει τώρα. Θα το πετάξει σε μια άκρη. Ίσως ο Κύριος τον βάλει στο κρεβάτι και το διαβάσει τότε. Αλλά και αν δεν το διαβάσει αυτός ο αμέσως ενδιαφέρον το στέλνεις, ίσως το διαβάσει ένας άλλος στο σπίτι. Και κατά συνέπεια έβαλες ένα νοσοκόμο στο σπίτι. Και τι κάνει ο νοσοκόμος? Παίρνει τις εντολές του γιατρού και τις χρησιμοποιεί. Δεν είναι αυτός ο γιατρός, είναι άλλος ο γιατρός που δίνει τη συνταγή. Αλλά αυτός που εκτελεί είναι ο νοσοκόμος. Εγώ αυτή την ώρα φτιάχνω νοσοκόμο. Αν παραδεχτούμε ότι εγώ είμαι ο γιατρός, που εσείς αυτά να τα πάρετε, πρέπει να τα κάνετε πράξη. Τους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι εδώ. Δεν θέλουν να έρθουν. Δεν θέλουν για την ώρα να ακούσουν. Έτσι είναι. Είναι ένας απέραντος, αόρατος οργασμός που ο καθένας πρέπει να πάρει τη θέση του. Τι μπορεί να κάνει? Να είχαν φτερά, εφώναζε η άλλη, όπως σας είπα. Τα έχει στην τσάντα σου τα φτερά. Και θα μπορείς να το κάνεις. Και πολλοί γνωρίζουν ότι τίθεται και σήμερα, αλλά δεν είναι άξια συζητήσεως. Σε 100.000 μπορεί να παρουσιαστούν ένας, δυο και να σου πει σου θέτω αυτό το ποσό να το χρησιμοποιείς όπως νομίζεις για τη διάδοση του λόγου, για τη διαφώτιση. Ή πληρώνω τη φωνή κυρίου Φερρυππίν για 6 μήνες να πάει στο χωριό το τάδε. Ή ξέρω εγώ ένα άλλο περιοδικό. Ή δώστε μου να σας δώσω για 100 κασέτες να τις στείλετε εσείς όπου νομίζετε. Ένας γιο σε 100.000 ανθρώπους θα βρεθεί. Ο άλλος τρώει το χουζούρι του, το ταμιευτήριό του και λοιπά, τη θερμασή του, τον αερισμό του, τα μπάνια του και γε. Άστα τα άλλα τα κάνει η εκκλησία. Ποια εκκλησία? Τα ντουβάρια κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν εμείς δεν βοηθήσουμε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αν εμείς δεν θέσουμε τον εαυτό μας, αν εμείς δεν θέσουμε το πορτοφόλι μας, αν εμείς δεν θέσουμε την προσευχή μας, πώς θα γίνει, πώς θα διαφωτιστεί αυτός ο κόσμος? Και στη μία περίπτωση λοιπόν, που ο άσωτος μένει έξω, ο άπιστος μένει έξω, και στην άλλη περίπτωση που η άγνοια δέρνει και κρατάει πολλούς ανθρώπους έξω, έχουμε το ποσοστό της ενοχής μας. Μη θελήσουμε να αποσύσουμε αυτή την ευθύνη από πάνω μας. Και να μας συνέχει πάντοτε, όπως εστία έρχεται κοντά μας, έτσι να μας ελέγχει. Τι δεν έκανα εγώ σήμερα που μπορούσα να κάνω? Είτε λόγο είτε έργο. Και θα δείτε ότι θα συγκαταβεί ο Χριστός και τα πράγματα θα αλλάξουν. Και οι άνθρωποι ακόμη που δεν μπορούν τίποτα να κάνουν, θα μπορούν να προσευχηθούν. Σταματήσουν οι προσευχές για το εγγονάκι, για την Κατινίτσα, για την Ελενίτσα, για τον αυτόν κλπ. Σταματήσουν αυτά. Αυτά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και ο Θεός θα τα σκεφτεί. Διαφώτιση του κόσμου. Να βγάλει εργάτα στον αβελόνα του. Να μας φυλάξει την πίστη μας στην ορθή. Να μας φυλάξει τον κλήρο. Να μας φυλάξει τη γλώσσα μας, τα εθιμά μας. Να μας φυλάξει από τους ορατούς και τους άρρωστους εχθρούς. Τι πρέπει να είναι η προσευχή? Και θα δείτε θαύματα. Θα τους ζαλίσει αυτούς τους κατεργαρίους όλους. Και θα ψηφίζουν νόμους και θα φτιάχνουν νόμους που θα εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Δεν είναι δικό μου. Δεν είναι σύνθημα δικό μου. Είναι του Παύλου. Και το λέω του Παύλου του Χριστού. Δεν αναφέρει στον Τιμόθεο ο Παύλος να προσεύχεστε υπέρ βασιλέων, υπέρ αρχόντων, υπέρ των αξιωματιώτων? Είναι αδίων ησύχιων έχουμε. Ας είναι λοποδίτες αυτοί. Ας είναι άπιστοι, ας είναι μασόνια, ας είναι άθεοι. Ας είναι ο ίδιος ο Βεζεβούλα πάνω στην κυβέρνηση, δεν ξέρω πού, στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Θα του γυρίσει, ο Χριστός έχει βιδολόγο. Θα του γυρίσει τα μυαλά και θα κάνει υπέρ της εκκλησίας του και υπέρ των ανθρώπων. Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε. Όσον δεν ζητήσαμε, κατά συνέπεια, δεν θα λάβουμε. Βάλτε το στο νου σας. Τροποποιήστε. Όπου βρίσκεστε. Δεν είναι ανάγκη να είστε γονατιστοί πάντοτε, όσον δεν μπορείτε. Δεν είναι ανάγκη να είστε με τη σύνοψη ή με τη συνέκδημο στο χέρι, εφόσον δεν έχετε την ευχέρεια. Όπου πηγαίνετε, στον δρόμο, να μολολογείτε. Χριστέ μου, μη μας παραδώσεις. Χριστέ μου, είμαστε αμαρτωλοί. Χριστέ μου, βγάλε ανθρώπους να μας διαφωτίσουν. Έχουμε παχυλό σκοτάδι. Δώσε μας τη δύναμη.
φύλαξε τα έθιμά μας, φύλαξε την εκκλησία μας, στέπασε τον κλήρο μας, γιατί όλα αυτά τα καταλάβουμε όταν πεθάνουμε και δεν αφήσουμε τέτοια πράγματα πίσω. Ήθη και έθιμα ελληνικά. Δεν αφήσουμε πίστη στην Αγία πίσω. Τότε θα καταλάβουμε τη ζημιά κάναμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Αλλά θα είναι αργά. Για τα πράγματα δεν τελειώνουν στον τάφο. Δεν ξενιάζουμε στον τάφο. Τα σοβαρά πράγματα είναι πέρα από τον τάφο. Και αυτά εξαρτώνται από ένθεν του τάφου. Από τη ζωή και την πολιτεία μας από εδώ από τον τάφο. Κατά αναλογία που θα εργαστούμε από εδώ, θα βρούμε από εκεί. Μη σας ξεφύγουν αυτά. Έχουμε ευθύνη. Αν εμείς ζητήσουμε, αυτός θα μας δώσει. Εάν δεν ζητήσουμε, ο κόσμος αυτός θα μένει έξω και θα χάνεται. Θα απόλυται εξαιτίας της περιπτώσεως δικιάς μας. Είτε με λόγο, λοιπόν, είτε με έργο, δηλαδή με βιβλίο, με κασέτα, με προσευχή κλπ, θα πρέπει να γίνουμε ενεργά μέλη της εκκλησίας και της προσπαθίας της διαφωτίσεως των άλλων ανθρώπων. Μα κανέναν εάν δεν γυρίσουμε πίσω, που εμείς δεν ξέρουμε ποιος γυρίζει και ποιος δεν γυρίζει, διότι σας είπα γρηγορότερα ότι ο εγωισμός δεν αφήνει τον άνθρωπο να το ομολογήσει. Άλλωστε, μην το περιμένουμε να το ακούσουμε αυτό. Ο Χριστός μας είπε ότι θαύμα έκανε, λέει, να μην το πείτε πουθενά. Εμείς, γιατί να περιμένουμε. Άλλωστε, θα θέλαμε να το ακούσουμε και να μας πούνε το ευχαριστώ ότι εμείς γίναμε αιτία να τους προλάβουμε ή να τους διαφωτίσουμε σε μια κατάσταση. Αλλά δεν έχουμε ωφέλεια τότε. Δεν έχουμε ωφέλεια. Ο Χριστός μας εκείρηται. Και του έκανε ακόμη ότι έχει και τον Σατανά μέσα του με βάση αυτά που του έλεγε. Αλλά αυτός δεν ούτε θύμωσε ποτέ, ούτε περίμενε ποτέ χειροκροτήματα. Είπε, έκανε αυτό που έπρεπε στην πλευρά του. Τον άνθρωπο τον άφησε. Γιατί βλέπετε είμαι ελεύθερη. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία δεσμεύει το Θεό να επέμβει δυναμικά. Το χάρισμα αυτό το μεγάλο άνθρωπο ελεύθερος όν να τον δεχτεί ή να μην τον δεχτεί. Και εμείς κάνοντας κακήν χρήση της ελευθερίας μας τον κλείνουμε έξω. Όμως άμα έχουμε βάλει αυτό το μικρόβιο μέσα, την αλήθεια την έχουμε πει και έχει φτάσει στα αυτιά, αυτή δουλεύει μέσα και διαβρωτικώς. Και κατά αναλογία που θα το επιτρέψει ο εσωτερικός κόσμος, θα τη δεις μια μέρα να θεργέψει, να τα πετάξει όλα, να μετανοήσει ο άνθρωπος και να εξομολογηθεί. Δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, αδιαφώτιστοι άνθρωποι υπάρχουν. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Παρακαλέστε τον Θεό να σας φέρει αντιμετώπους με ανθρώπους που μπορείτε να σταθείτε. Γιατί δεν μπορούμε να σταθούμε να μιλήσουμε στον καθένα. Εγώ θα μιλήσω στη δικιά μου νοημοσύνη και στους δικούς μου. Ο Πάτερ θα μιλήσει κάπου ανώτερα. Ο άλλος θα μιλήσει ακόμη πιο ανώτερα. Ο άλλος θα μιλήσει κάπου κατώτερα. Εγώ ενθυμούμαι όταν ξεκίνησα προ 30 ετών να ομιλώ, προσευχή μου αυτή ήτανε. Κύριε, στείλε με πού νομίζεις εσύ που μπορώ να πω κάτι για το όνομά σου, αλλά να μην γίνω αιτία να προσβληθείς. Και ξεκίνησα και διάβαζα ένα βίο του Αγίου Γεωργίου, παραδείγματι, επί την πρόψη ότι είναι ο Άγιος Γεώργιος αύριο μεθαύριο, και έκανα ένα κήρυγμα, μετέφερα το βίο του Αγίου Γεωργίου. Αύριο κάτι τι άλλο, σίγουρα πράγματα, ώστε να μην γίνω αιτία να βλασφημηθεί ο Χριστός, ούτε να γίνω αιτία να κρυμνιστεί καμιά ψυχή, ούτε να προβάλλω τίποτα το δικό μου, ούτε να μείνω και έξω από μια αποστολή από την οποία έβλεπα ότι με έχει καλέσει. Είναι πολλοί τρόποι. Πολλοί τρόποι που αν ο άνθρωπος θέλει. Αλλά δεν θελήσαμε μέχρι τώρα. Ίσως και εμείς από άδεια. Δεν θελήσαμε. Είναι τόσοι τρόποι γύρω που μπορούν. Ακούω πολλές φορές για υλικά πράγματα. Λέω, δώσε κάτι. Δεν ξέρω κανένα να μου λέγει. Ερώτησε τον Πάτερ που εξομολογεί. Ρώτησε το φιλόπτωχο ή δεν ξέρεις τίποτα. Ρίχτα μες στο κουτί του φιλόπτωχου που ξέρουν αυτοί που είναι. Έτσι δεν είναι. Είμαστε χριστιανοί εμείς και να ανοίγεις το φιλόπτωχο κάθε 15 μέρες και να βρεις 100 δραχμές. Και πού θα πάμε, αγίου μου ουρανό εμείς.
Πώς θα γίνουμε ουρανό εμείς? Τι να μοιράσουν αυτοί? Τις 100 δραχμές από τις 150, από τις 80, από τις 30. Τι να μοιράσουν σε 20, 30, 50 οικογένειες που έχουν τόσες ανάγκες? Κάτι στιγμή εμείς πετάμε τόσα πράγματα. Αζητηθεί λόγος, άγνοια δεν χωράει σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε πονηροί και αδιάφοροι. Αζητηθεί λόγος από τον Χριστό. Δεν το εύχομαι. Υπάρχει μετάνοια. Και όταν υπάρχει το ευλόγιστον, δεν το φοβάμαι εγώ. Μεγαλύτερα αμαρτία να κάνω. Αλλά θα έχω την ταπείνωση να πω το ευλόγιστον. Να πω μετανοώ και φώτισε με να αλλάξω ζωή. Θα πρέπει λοιπόν προς όλες και προς την υλική πλευρά, κατεξοχήν στην πνευματική, αλλά και στην υλική πλευρά, αν δεν μπορώ τίποτα, θα πρέπει να αλλάξουμε ζωή. Γιατί αυτό είναι ο λόγος που ορισμένοι μένουν εν διαπιστία, μη βλέποντας πράξεις προς τις δικές μας, και εν διαγνία τους ορισμένοι παραμένουν στο ίδιο μοτίβο. Θα μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος, ίσως συνεχίσουμε.